Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει το Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Συστηματικά, τα προηγούμενα τουλάχιστον 15 χρόνια, συνεργαζόμαστε στενά με τα σχολεία της Αττικής, με τους εκπαιδευτικούς μουσικής σε δημοτικά, γυμνάσια και μουσικά σχολεία, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των μελλοντικών εκπαιδευτικών μουσικής, να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής, να τους φέρουμε σε επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, μέσω σεμιναριακών μαθημάτων επιλογής αρχικά και μέσω του θεσμοθετημένου προγράμματος για την απόκτηση της παιδαγωγικής επάρκειας από το 2013 και εντεύθεν. Όλα αυτά τα χρόνια, οι σύμβουλοι μουσικής, όπως ήταν ο προηγούμενος τίτλος, και οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, όπως είναι ο τελευταίος τίτλος, τα αντίστοιχα γραφεία στο Υπουργείο Παιδείας και οι περιφερειακές διευθύνσεις είναι συνεργάτες μας και αρρωγοί. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο μεντόρων εκπαιδευτικών μουσικής που υπηρετούν σε σχολεία της Αττικής, οι οποίοι υποδέχονται τους φοιτητές μας κάθε χρόνο και τους υποστηρίζουν στις παρακολουθήσεις και στις διδασκαλίες τους. Συμβάλλουμε έτσι στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την εκπαιδευτική κοινότητα, φέρνοντας κοντά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, τους διδάσκοντες, δημιουργώντας κοινότητες μάθησης και κοινότητες πρακτικής. Αποτελεί λοιπόν σημαντικό μέρος του έργου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών η παιδαγωγική και διδακτική προετοιμασία και κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών μουσικής των αποφύτων του τμήματός μας. Και με τον τρόπο αυτό, με τη σημερινή ημερίδα, συμβάλλουμε στις επαιτειακές δράσεις του τμήματος για τα 30 έτη λειτουργίας του. Η ημερίδα αυτή αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουμε τις δράσεις μερικών από τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Αττικής, τους οποίους έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα. Είναι ένα παραθυράκι στην τάξη τους. Καλές πρακτικές, εφαρμογές, εργαλεία, δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου δύσκολου και περίεργου έτους, με εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά και εναλλαγές με περιόδους διαζώσεις διδασκαλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στη διοργάνωση της ημερίδας τον κύριο Κόσιβα, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας και θα απευθύνει χαιρετισμό σε λίγο, την κυρία Σαρδέλη, γραμματέα της Διεύθυνσης, αγκάλιασαν και υποστήριξαν θερμά την ιδέα και τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής. Τις κυρίες Μαριάννα Αγγελάκη και Έλενα Ανδρέου, συντονίστρες εκπαιδευτικού έργου μουσικής της περιφέρειας Αττικής, απόφοιτες του προπτυχιακού ή των μεταπτυχιακών ή των διδακτορικών μας προγραμμάτων, συνέβαλαν ουσιαστικά και δυναμικά στην διοργάνωση και δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την ημερίδα αυτή χωρίς τη συμβολή τους. Την κυρία Ελισάβετ Περακάκη, μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματός μας και μέλος του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής. Θα ήθελα τέλος από εδώ επίσημα να ευχαριστήσω την κυρία Ελευθερία Ζάβαλη, απόφοιτη του τμήματος, συνεργάτηδα του εργαστηρίου μας, ταλαντούχα καλλιτέχνηδα, για το σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια της αφίσας και του υπόλοιπου ψηφιακού υλικού. Ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση της ημερίδας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Έχουμε σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πολύ εκπροσώπους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συναδέλφους, εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, φοιτητές από το τμήμα μας και άλλα τμήματα. Θα ήθελα αμέσως τώρα να δώσω την σκυτάλη στον κύριο Χαλδεάκη, κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, προκειμένου να χαιρετήσει την ημερίδα. Κύριε Χαλδεάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα υπό τον τίτλο «Μουσική εκπαίδευση. Καλές πρακτικές στην ψηφιακή τάξη». Πρόκειται για μια ημερίδα που διοργανώνει μουσικής παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια ημερίδα κατά την οποία εκπαιδευτικοί μουσικής όλων των βαθμίδων θα παρουσιάσουν διδακτικές εφαρμογές και θα συζητήσουν
για την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Η ημερίδα εντάσσεται στη μακρά σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων για τη λαμπρή συγκυρία των 30 ετών από την ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική συγκυρία. Η ημερίδα η σημερινή όμως ελάβνεται ιδιαίτερα και από μια άλλη ζωφερή αυτή τη φορά συγκυρία. Εκείνη της πανδημίας που οδήγησε στον αναγκαστικό εγκλεισμό όλων μας, αλλάζοντας άρδιν τις συνθήκες της ζωής μας. Έχοντας πλέον ήδη βιώσει τις συνέπειες αυτής της δεινής περίστασης και ιδίως την επιταγή αναμόρφωσης και αναδιάρθρωσης του τρόπου επιτέλεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχοντας κυρίως αποπειραθεί να διδάξουμε σύγχρονα ή ασύγχρονα μουσική εξ αποστάσεως. Είναι προφανές ότι αναμένουμε με αυξημένο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που αναμένεται να ανατροφοδοτήσουν τη σκέψη μας κατά την παρούσα ημερίδα. Οι φρέσκες και βιωματικές ιδέες των συναδέλφων εκπαιδευτικών μουσικής όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αποτυπώνονται εξ αρχής στο πρόγραμμα της ημερίδας, όπου με ενδιαφέρον προετοιμάζεται κανείς και με αδειμονία αναμένει να ακούσει, ανάμεσα στα άλλα, πώς με τα μάτια των παιδιών ζωγραφίζεται η μουσική, πώς αφηγείται ένα διαδραστικό ψηφιακό παραμύθι για τη ρυθμική αγωγή, πώς τα τουβλάκια Lego οδηγούν στην κατανόηση της μουσικής φόρμας, πώς τα ποικίλα ψηφιακά εργαλεία ανανοηματοδοτούνται και συντελούν στη διδασκαλία των μουσικών οργάνων, του σολφές, του ηχοχρώματος, στην ανάγνωση και γραφή της παρτιτούρας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι εσείς οι εκπαιδευτικοί μουσικής σε δημοτικά, γυμνάσια και μουσικά σχολεία, έχετε υποδεχτεί εδώ και πολλά χρόνια τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με στοργή, με αγάπη, με ενδιαφέρον, με φροντίδα, με προσοχή. Τους έχετε υποδεχτεί στα σχολεία σας, μέσα στις τάξεις σας, σε αυτόν τον ιερό χώρο, προκειμένου να βοηθήσετε το τμήμα στις ανάγκες των φοιτητών, των μελλοντικών εκπαιδευτικών μουσικής, των μελλοντικών συναδέλφων μας, να τους βοηθήσετε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ζητήματα παιδαγωγικής και διδακτικής, να τους φέρετε σε επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Για αυτή την ανεκτίμητη προσφορά σας, θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου και από τη θεσμική θέση μου να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί κάθε χρόνο όχι μόνο υποδέχεστε, αλλά και υποστηρίζετε στις παρακολουθήσεις και στις διδασκαλίες μαθημάτων, στη ζώσα, στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Και είναι ισχυρή η πεποίθησή μου ότι η παρούσα ημερίδα μας δίνει ακριβώς αυτήν την ευκαιρία, δηλαδή να ρίξουμε μια ματιά στις τάξεις των εκπαιδευτικών, όλων ημών, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, που έχουμε την ξεχωριστή χαρά να σας υποδεχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας και να σας φιλοξενούμε σήμερα έστω και σε αυτήν την διαδικτυακή εκδήλωση, την επιβεβλημένη λόγω της κυρίας. Καλές πρακτικές, εφαρμογές, εργαλεία, δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια αυτού του ιδιότητου, του περίεργου, του αλυσμόνητου για όλους μας εκπαιδευτικού έτους, που παράλληλα τροφοδότησε τη φαντασία και τη σκέψη μου και δημιούργησε νέες ιδέες, νέες εμπνεύσεις που σίγουρα θα καταγραφούν στην ιστορία και θα αξιοποιηθούν και στο μέλλον. Πολλοί άνθρωποι συνεργάστηκαν για να είναι εφικτό να συναντηθούμε σήμερα σε αυτήν την διαδικτυακή συνάντηση και χαίρο που μπορώ να δω τη λίστα των συμμετεχόντων ένα μεγάλο πλήθος συναδέλφων να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τις εργασίες αυτής της ημερίδας. Ο κύριος Γιώργος Κότσιβας,
Περιφερειακός Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Οι δύο συντονίστριες του εκπαιδευτικού έργου της ειδικότητας μουσικής για την Αττική, οι αγαπητές μας Μαριάννα Αγγελάκη και Έλενα Ανδρέου, ιδιαίτερα γνωστές εμάς από την περίοδο της φοίτησής του στο τμήμα και των περαιτέρω σπουδών του σε μεταπτυχιακό και σε διδακτορικό επίπεδο. Όλους, και ξεχωριστά τους κατονομαστέντες, τους χαιρετίζω και τους απευθύνω εκ μέρους της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών τον δίκαιο έπαινο και την ευαρέσκειά μας. Πάνω απ' όλα βέβαια, γάρδιες, ειλικρινείς, συγχαρητήριες προσρήσεις, ο δίκαιος έπαινος, η κήρυξη ευαρέσκεια της σχολής και του τμήματος ανήκουν στους βασικούς μας συνεργάτες, στο τμήμα, στους συναδέλφους μας. Η κυρία Ελισάβετ Περακάκη, μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, συνεργάτη του εργαστηρίου μουσικής παιδαγωγικής και πάνω απ' όλα, συνάδελφο Σμαρό Χρυσοστόμου, καθηγήτρια της μουσικής παιδαγωγικής και διευθύντρια του εργαστηρίου της μουσικής παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δεν γκομίζω γλάφκα εις Αθήνας, εάν παρατηρήσω ότι είναι η ψυχή όλης αυτής της δραστηριότητας, ο πυρήνας, ο επίμονος, συστηματικός και μεθοδικός τελεστής όλων αυτών των καλών έργων και των καλών πρακτικών σε επίπεδο τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας μουσικής εκπαίδευσης. Με αυτές τις απλές σκέψεις σας καλωσορίζω και πάλι με εγκάρδια συναισθήματα και με όλη μου την αγάπη όλες και όλους και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της παρούσας ημερίδας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαρδεάκη. Θα ήθελα να προσκαλέσω τώρα τον κύριο Κόσιβα, Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, να χαιρετήσει με τη σειρά του την ημερίδα. Κύριε Κόσιβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρυσοστόμου, αξιότιμα μέλη της Ακαδημαϊκής και Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ, κύριε Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αχιλλέα Χαρδεάκη, αξιότιμη πρόεδρε του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κυρία Αναστασία Γεωργάκη, αξιότιμη διευθύντρια του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής κυρία Σμαράγδα Χρυσοστόμου, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Με χαρά χαιρετίζω σήμερα τη διαδικτή μερίδα που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής μέσω των ΠΕΚΕΣ Αττικής στο πλαίσιο των εορτασμών των 30 ετών λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με θέμα «Μουσική εκπαίδευση, καλές πρακτικές στην ψηφιακή τάξη». Στόχος αυτής της συνδιοργάνωσης είναι να προβάλλει τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης. Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία όλων μας και να αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου, ανταλλαγής καλών πρακτικών και εφαρμογή και αφορμή αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Η ημερίδα αυτή αποτελεί βήμα έκφρασης των εκπαιδευτικών της τάξης και ευκαιρία όσμωσης μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν ως κοινότητα μάθησης και πρακτικής. Γνωρίζουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν υποκαθιστά την διαζώσης διδασκαλία και ότι η αξία της διαπροσωπικής επαφής στην κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι αδιαφυσβήτητη. Το μάθημα της μουσικής είναι κατεξοχήν οπτικοακουστικό, εργαστηριακό, βιωματικό. Μπορούμε όμως να μετατρέψουμε την κρίση της πανδημίας σε ευκαιρία, να εμπλουτίσουμε τις εκπαιδευτικές μας πρακτικές και να βελτιώσουμε τα διαθέσιμα μέσα. Οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές εφαρμογές στη μουσική διδασκαλία και μάθηση μπορούν να υποστηρίξουν
το διδακτικό έργο με εργαλεία, ιδέες και προτάσεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως τους εκπαιδευτικούς για τη συγκινητική προσπάθειά σας στο μεγάλο εγχείρημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Οι συντονιστές και οι συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΕΚΕΣ Αττικής, σύμφωνα με το θεσμικό τους ρόλο, υποστηρίζουν τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των διδακτικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών, τους ενθαρρύνουν στην ανάληψη πρωτοβουλειών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Έλενα Ανδρέου και την κυρία Μαριάννα Αγγελάκη, συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου μουσικής, για την πολύτιμη προσφορά τους στη διοργάνωση της παρούσας ημερίδας. Ευχαριστώ επίσης το Εργαστήριο Μουσικής Παιδαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για αυτή την εξαίρετη πρωτοβουλία και τη συνεργασία μας. Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και υψηλή στάθμης ημερίδα. Με την πίστη ότι η διαδικτυακή μας ημερίδα εξυπηρετεί την ανάγκη για υπεύθυνο διάλογο, ανταλλαγή ιδεών και ανατροφοδότησης της διδακτικής πράξης, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόσιβα. Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω την κυρία Αναστασία Γεωργάκη, πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, να χαιρετήσει την ημερίδα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τόσος πολλής κόσμος που παρακολουθεί την ημερίδα, 317 άτομα, πραγματικά. Αν είμαστε σε έναν φυσικό χώρο, δεν ξέρω αν θα χωρούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα ήθελα να πω ότι είναι με μεγάλη μου χαρά εγκαινιάζω τη δεύτερη εκδήλωση για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Χθες είχαμε την ημερίδα Μπετόβεν και σήμερα έχουμε αυτή την εξαιρετική ημερίδα για τη μουσική εκπαίδευση. Η μουσική εκπαίδευση που είναι ο πυλώνας όλων των μουσικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πρέπει από εκεί ξεκινάνε τα παιδιά μας, από τα σχολεία, άσχετον πηγαίνουν στα οδεία ή κάνουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Είναι πολύ σημαντικό σε ποιον δάσκαλο μουσικής θα πέσουν στην πρώτη, δευτέρα και τρίτη δημοτικού. Ξεκινώντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία της συναδέλφου Σμαράγδας Χρυσοστόμου, της καθηγήτριας Σμαράγδας Χρυσοστόμου και της Ελισάβετ Περακάκη που σύντομα εδώ και ένα χρόνο την έχουμε μαζί μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ως ΕΕΠ, αλλά επίσης και των δύο εξαιρετικών συμβούλων της κυρίας Αγγελάκη και της κυρίας Ανδρέου, με τη συμβολή του κυρίου Κόσιβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, για την οργάνωση αυτής της εξαιρετικής ημερίδας, όπου φαίνονται τα αποτελέσματα των δασκάλων, καθηγητών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όταν εκλήθησαν να διδάξουν σε μια ψηφιακή τάξη και να κρατήσουν τα παιδιά χωρίς να διακοπεί το μάθημα με φωνές, που όπως συνήθως γίνεται στα περισσότερα μαθήματα διαδικτυακά, μέσω της μουσικής, με όλα αυτά τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Ως λοιπόν καθηγήτρια μουσικής τεχνολογίας, χαιρετίζω αυτή την εξαιρετική προσπάθεια να αναδειχθούν όλα τα νέα εργαλεία, τα οποία σε κανονικές συνθήκες δεν τα χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι, διότι δεν φταίνε αυτοί, να πούμε και την αλήθεια, φταίνε οι ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, διότι έχω μιλήσει με τους περισσότερους παρευρισκομένους εδώ σε αυτή την ημερίδα, οι οποίοι είναι όλοι και εξαιρετικοί φίλοι και μου έχουν περιγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν screen projector, θέματα ηχογράφησης, θέματα που έχουν σχέση με δημιουργικά εργαλεία, με λάπτοπ κτλ. Δεν υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός στα σχολεία. Και έτσι λοιπόν για πρώτη φορά, εν μέσω της πανδημίας,
από το δικό τους προσωπικό υπολογιστή, κάνουν ένα διαφορετικό μάθημα στα παιδιά και αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις στη μουσική. Η μουσική παιδαγωγική είναι ένας εξαιρετικά επιστημονικά εξελισσόμενος κλάδος στις μέρες μας, ένας κλάδος ο οποίος αντλεί πολλά στοιχεία και από το χώρο της κοινωνιολογίας και από το χώρο της μουσικής ψυχολογίας, αλλά επίσης χρησιμοποιεί και πολλά νέα εργαλεία από το χώρο της μουσικής πληροφορικής και τεχνολογίας και εξελίσσεται διαρκώς και θεωρώ ότι στο μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν ερευνητικές ομάδες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, έτσι όλες αυτές οι καλές πρακτικές να ενταχθούν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα όπου θα αναδειχθούν όλα αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή πώς οι μαθητές εργάζονται με τα ψηφιακά εργαλεία, είτε σε θέματα εμβάθυνσης των γνώσεων στην θεωρία, είτε σε θέματα μουσικής δημιουργίας. Είναι σημαντικό λοιπόν στο μέλλον να αρχίσουμε να φτιάξουμε εργαστηριακά μαθήματα, αλλά και ερευνητικά προγράμματα, όπου μπορούμε να αντλήσουμε τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε μετά σε ένα άλλο ερευνητικό πλαίσιο για τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο στην εκπαίδευση και θεωρώ ότι όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ και έχετε εργαστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πραγματικά εργαστήκατε ηρωικά και συγχαρητήρια σε όλους, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Προσπαθήσατε να κρατήσετε το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών με όλες αυτές τις νέες ανακοινώσεις που βλέπω, ψηφιακό παραμύθι, ραδιόφωνο, βίντεο, ηλεκτροακουστική μουσική. Εφαρμόσατε τη δημιουργική μάθηση, την εξερευνητική μάθηση, τη διαθεματική εκπαίδευση, την διαπολιτισμική εκπαίδευση, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ισότητα και την αλληλεγγύη των παιδιών στο σχολείο. Και βλέπω ότι όσο περνάει ο χρόνος, οι δάσκαλοι της μουσικής πραγματικά δίνουν το παράδειγμα στους υπολείπους από εμάς με την εργατικότητά τους, αλλά και με το διδάσκω γυράσκω αηδιδασκόμενος, διότι όλοι από εσάς έχουν κάνει εξαιρετικές σπουδές, έχουν κάνει μεταπτυχιακά, πολλοί από εσάς έχουν κάνει διδακτορικό. Και το παράπονο όλων μας είναι γιατί να υπάρχει μία ώρα διδασκαλίας μουσικής την εβδομάδα στα σχολεία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο πρέπει όλοι να οργανωθούμε και να πούμε στην πολιτεία ότι πρέπει να αναδείξουμε το επάγγελμα του μουσικού, του εκπαιδευτικού της μουσικής. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε 2 ώρες την εβδομάδα, πόσο σημαντικό είναι για την ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά επίσης, όπως σας είπα, για την αλληλεγγύη και για την ισότητα, να προσθέσουμε περισσότερες ώρες στο πρόγραμμα. Και αντί να προχωρήσουμε στο λύκειο με θέματα μουσικής, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια κόπηκαν και τα τελευταία μαθήματα που υπήρχαν στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Πώς μπορούμε λοιπόν να οργανωθούμε όλοι μαζί και να απαιτήσουμε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ώρες μουσικής για την δημιουργία, αλλά επίσης και για τα μουσικά σύνολα στο σχολείο. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλους και ελπίζω όταν θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, αλλά επίσης και με τα εργαλεία της τηλεσυνάντησης που μπορούμε όλοι μαζί να συναντηθούμε, να φτιάξουμε έναν σύλλογο για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά μας σαν καθηγητές που σας εκπαιδεύουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι στον κλάδο της μουσικής παιδαγωγικής, ο οποίος αντλεί πολλά στοιχεία και από το χώρο της ιστορικής και συστηματικής μουσικολογίας, βλέπω ότι υπάρχουν παρουσιάσεις που με πολύ έξυπνο τρόπο αναδεικνύουν τα θέματα της μορφής στη μουσική, αλλά επίσης και της μουσικής δημιουργίας υπάρχουν ανακοινώσεις που αναδεικνύουν τη δημιουργία με ηλεκτροακουστικά μέσα, αλλά επίσης και της εκτέλεσης. Χρησιμοποιούνται πολύ έξυπνες και νέες τεχνολογίες.
εξ αποστάσεως και ελπίζω να χρησιμοποιηθούν και διαζώσεις. Και όταν θα γυρίσουμε πια στα σχολεία, νομίζω ότι θα περάσουμε σε αυτό που λέγεται υβριδικό μοντέλο. Άρα, με όλα τα κακά της πανδημίας υπήρξε ένα καλό, ότι μάθαμε καλύτερα να χρησιμοποιούμε τα τεχνολογικά εργαλεία και ελπίζω και η πολιτεία να το ακούσει αυτό και να σας παρέχει τις κατάλληλες υποδομές για να μπορέσετε να συνεχίσετε αυτό το εξαιρετικό έργο που κάνατε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στο μέλλον, ειδικά στα μουσικά σχολεία, πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο τη χρήση των τεχνολογιών για την εκτελεστική των μουσικών οργάνων, διότι σε αυτό δεν υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο μουσικό παιδαγωγικό πλαίσιο. Και θεωρώ ότι με τις νέες τεχνολογίες, εδώ είδα μια ανακοίνωση που μιλάει για το πώς μπορείς να ηχογραφήσεις τον εαυτό σου και να τον ξανακούσεις, είναι το θέμα της ανατροφοδότησης μέσω της ηχογράφησης, μπορούμε να δώσουμε καινούργιες προοπτικές στα παιδιά τα οποία διδάσκονται πιάνο, βιολί στα μουσικά σχολεία και επίσης να αναπτύξουμε και νέα περιβάλλοντα, νέα λογισμικά, τα οποία ήδη το κάνουμε και εμείς στον χώρο της μουσικής τεχνολογίας. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που δείξατε όλο αυτό το χρόνο, για την παραγωγικότητά σας, την πρόοδο και εύχομαι κάποια στιγμή να βρεθούμε όλοι μαζί από κοντά και με την βοήθεια της κυρίας Χρυσοστόμου και του Εργαστηρίου Μουσικής Παιδαγωγικής να οργανώσουμε ερευνητικά προγράμματα, αλλά επίσης να διεκδικήσουμε και τα δικαιώματα του κλάδου στο Υπουργείο, έτσι ώστε να αυξηθούν οι ώρες μουσικής στα σχολεία. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γεωργάκη και θα ξεκινήσουμε τώρα το επίσημο μέρος της ημερίδας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την ημερίδα αυτή με ένα βίντεο. We really feel we've lost control.
συνεχίζω λοιπόν από το βίντεο. Έχετε βρει το YouTube link, οπότε μπορείτε να το δείτε με την ησυχία σας. Όλοι συμφωνούμε, αναμφίβολα. Η εκπαίδευση έχει περάσει μια απίστευτη δοκιμασία τον τελευταίο χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε συνθήκες πρωτόγνωρες, να μάθουν νέα εργαλεία, να δοκιμάσουν νέες τεχνικές, να αναρωτηθούν για τις στρατηγικές διδασκαλίας, να αναθεωρήσουν δεδομένα και πρακτικές ετών. Η διαζώση στη διδασκαλία δεν αντικαθίσταται, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ιδιαίτερα στα γνωστικά αντικείμενα των τεχνών, οι πρακτικές δεξιότητες που αποτελούν σημαντικό μέρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των στόχων, δεν μπορούν να επιτευχθούν σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Όμως στη διάρκεια αυτού του έτους γίναμε μάρτυρες και πολλοί αποτελέσαμε οργανικά μέρη μιας επανάστασης. Η χρήση και η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων και της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία επιβλήθηκε εν μία νυχτή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στην ανάγκη να αναζητήσουν και συχνά να δημιουργήσουν ψηφιακό υλικό. Οι όροι σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία μπήκαν στο καθημερινό λεξιλόγιο. Είναι όμως κάθε ψηφιακό περιεχόμενο κατάλληλο, επαρκές, αποτελεσματικό? Μετά από την εντατική προσπάθεια που έχει συντελεστεί από την εξάσκηση δεξιοτήτων αυτομάθησης όλων των εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων, που ήταν απαραίτητη για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών τους και του μαθήματός τους, βρισκόμαστε πλέον σε θέση να αναρωτηθούμε και να αξιολογήσουμε κριτικά τις εφαρμογές που δημιουργήσαμε, τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε, τις πρακτικές που εφαρμόσαμε. Πώς αξιολογούμε το παιδαγωγικό περιεχόμενο των εφαρμογών αυτών? Τι μας προσφέρουν στο μάθημα της μουσικής, στους στόχους μας? Πόσο μας βοηθούν και πόσο καλύπτουν τη διδακτική πορεία προς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που σχεδιάζουμε κάθε φορά? Η γνώση του εργαλείου, η ικανότητα να δημιουργήσουμε ψηφιακό περιεχόμενο, η απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση εφαρμογών, λογισμικών, πλατφορμών, αποτελούν τη βάση. Σημασία έχει πώς θα αξιοποιηθούν διδακτικά όλα αυτά στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη. Η χρήση μιας εξαιρετικής εφαρμογής, ενός καλοφτιαγμένου μουσικού παιχνιδιού, μπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους κρατήσει με ανοιχτές κάμερες και συγκεντρωμένους για περισσότερο χρόνο. Πώς όμως θα το αξιοποιήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους του μαθήματος? Ποιες είναι οι μουσικές έννοιες που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν? Ποιες είναι οι μουσικές δεξιότητες που εξασκούνται? Πώς θα μπορέσουν να κατανοήσουν δημιουργικά μουσικές έννοιες, αξιοποιώντας τις δημιουργικές διαδικασίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μας προσφέρουν στοιχεία που πιστεύω ότι αξίζει να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε από όλη αυτή τη δοκιμασία που περάσαμε. Αυτά συνιστούν καινοτομίες που θα μας βοηθήσουν να εξελίξουμε τη διδασκαλία μας και στη μετα-COVID εποχή. Αντανακλούν εξάλλου τις πάγιες αναζητήσεις των εκπαιδευτικών μουσικής. Τι είναι αυτό που διδάσκουμε, πώς το διδάσκουμε και γιατί. Με την ημερίδα αυτή φιλοδοξούμε να δώσουμε βήμα στους εκπαιδευτικούς μουσικής να παρουσιάσουν ιδέες που έχουν εφαρμόσει, εφαρμογές που ανέπτυξαν και εξέλιξαν στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, προσαρμογές στο περιεχόμενο που είδαν ότι λειτουργήσαν στις τάξεις τους και στα μαθήματά τους. Οι παρουσιάσεις τους συνδέουν τις πρακτικές τους με τους στόχους των μαθημάτων τους, με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, έτσι ώστε να πάρουμε ιδέες και να προβληματιστούμε. Μπορεί να έχουμε επιστρέψει στη διαζώση σε εκπαίδευση, αλλά τα στοιχεία που προανέφερα, που προέκυψαν από τη συντελεσθήσα επανάσταση, αξίζει να τα κρατήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Να βρούμε νέους τρόπους να ενσωματώσουμε τα θετικά και τα αξιόλογα, αυτά που μάθαμε, αυτά που λειτουργήσαν και έφεραν αποτέλεσμα στην τάξη μας, στο σχολείο, στη διδασκαλία μας. Πώς θα μοιάζει το μάθημα της μουσικής στα σχολεία μας στη μετα-COVID εποχή? Ένα ερώτημα για τον καθένα από εμάς καθώς θα παρακολουθούμε τις σημερινές παρουσιάσεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν μετά εμποδίων
Και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ελισάβετ Περακάκη για να ξεκινήσει με την πρώτη ενότητα αυτής της ημερίδας. Και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και στο τέλος της ημερίδας αυτής, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναστοχαστούμε σε όλα αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Καλώς ήρθατε και πάλι.